Είμαστε, συνεχίζουμε στο ίδιο χωράφι, συνεχίζουμε το κομμάτι του πρώτου μαθήματος. Του πρώτου μαθήματος. Στο πρώτο μάθημα είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με την γαλλιρία της ελιάς, αλλά θίγοντας λίγο από όλα τα τρόπους. Λίγο από όλα τα θέματα, κλαδέματα, καλλιέργεια, καταπολέμηση ασθενειών. Και φυσικά είπαμε ότι για όλα τα θέματα θα κάνουμε ιδιαίτερα μαθήματα. Στο κομμάτι του κλαδέματος, το οποίο ασχοληθήκαμε ήδη και είπαμε, ο κ. Βιδάλης, ο γεωπόνος μας, αναφέρθηκε εκτεταμένα σε κάποιες τρόπους κλαδέματος. Μάλιστα, να δείξουμε ότι αυτό είναι το δέντρο το οποίο έχουμε κάνει ένα κλάδεμα πολύ δυναμικό, θα λέγαμε. Όχι, δεν πάει όρος. Εδώ δηλαδή, τι κάναμε. Χαμηλώσαμε το δέντρο για να του δώσουμε δύναμη. Κόψαμε τα λέμαργα κλαδιά, κόψαμε ξύλο αρκετό, το οποίο απορροφούσε τη δύναμη του δέντρου. Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε τώρα περιθώριο στο δέντρο να αναγεννηθεί. Είναι ένα δυναμικό κλάδεμα και ο σκοπός του είναι να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, τα οποία είτε γίνανε από κακούς σειρισμούς, είτε λόγω μη καλλιέργειας, επειδή το χωράφι ήταν παραμελημένο, γιατί δεν είχαμε ασχοληθεί επαγγελματικά. Αυτό λοιπόν εδώ το κλάδεμα, σε πρώτη φάση δείχνει κάπως απογοητευτικό, γιατί δεν θα έχουμε παραγωγή πολύ σύντομα. Αυτό πραγματικά είναι ένα πρόβλημα και συμβαίνει όταν αναγκαζόμαστε να κάνουμε γερό κλάδεμα, βαρύ κλάδεμα που λέμε στην καθημερινή μας γλώσσα. Όμως τι θα κάνουμε, τα επόμενα χρόνια το δέντρο θα πετάξει βλαστούς, αυτοί οι νέοι βλαστοί είναι οι παραγωγικοί και έτσι λοιπόν σιγά σιγά θα πάρουμε την αποζημίωσή μας και μάλιστα με ένα σχηματισμό, παραγωγικό σχηματισμό, ο οποίος θα έχει μια καλή απόδοση. Αυτό είναι ένα δέντρο που κλαδεύτηκε πριν 1,5 χρόνο. Οπότε λοιπόν αυτό εδώ το δέντρο, άθρωμα το δούμε και από πιο κοντά, δεν ξέρω αν... για να το σχολιάσουμε. Το συγκεκριμένο δέντρο κλαδεύτηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή έγινε και εδώ ένα βαρύ κλάδεμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Την πρώτη χρονιά ίσως είχαμε πολύ μικρή παραγωγή. Αυτή ήταν η δεύτερη χρονιά, είχαμε μια μικρή παραγωγή. Τώρα όμως βλέπουμε ένα μεγάλο δυναμισμό στο δέντρο. Βλέπουμε τα νέα βλαστάρια, τα οποία ξεπετιώνται από παντού. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι του δέντρου βλέπουμε ότι είχαμε αφήσει κλαδιά και υπάρχει μια ισορροπημένη κατάσταση. Όμως στο εσωτερικό κομμάτι που είχαμε κάνει, είχαμε αφαιρέσει κορμό, υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη και εδώ υπάρχει δυναμισμός σε νέα βλαστάρια. Όμως εδώ υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός κατά πόσο θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την πυκνή βλάστηση. Μια άποψη είναι ότι το δέντρο, επειδή δεν θα μπορέσει να τα σώσει όλα αυτά, κάποια από αυτά θα αρχίσουν να ξερώνονται, οπότε με κατάλληλα εργαλεία, τα ψαλίδια, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί τελευταία, θα παρεύουμε να το αραιώσουμε για να έχει αερισμό το φύλλωμα. Βέβαια το κλάδεμα με το ψαλίδι έχει αυτό τη δικιά του καθυστέρηση και απαιτεί χρόνο, που θα έλεγα ότι είναι ένα από τα μειονεκτήματα αυτού του κλαδέματος. Το ότι απαιτείται πολύς χρόνος για να διορθώσουμε αυτή την μεγάλη ένταση της ανάπτυξης της ελιάς. Μπορούμε βέβαια να συνεχίζουμε να επεμβαίνουμε δυναμικά πάλι με ξυλοκοφτικό και να μην ασχοληθούμε με το ψιλοκαθάρισμα που λέμε, και αυτό να γίνεται εσαΐ. Πάμε τώρα εδώ λοιπόν, υπάρχουν κάποιες οι βασικότερες στάσεις που υπάρχουν, είναι αυτή, ότι
μετά από ένα βαρύ κλάδεμα θα αργήσουμε πολύ να έχουμε παραγωγή. Και επίσης θα χρειαστεί να κάνουμε μεγάλες επεμβάσεις καθαρισμού, που αυτό είναι αντιπαραγωγικό. Έχουμε σήμερα την ευκαιρία να έχουμε και μια άλλη άποψη από την παραδοσιακή καλλιέργεια της ελιάς, να μας πει ένας άνθρωπος, ένας φίλος από την Κριτσά, ο κ. Μιχάλης Κοκκίνης, το δικό του βίωμα γύρω από την καλλιέργεια της ελιάς, το οποίο νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πάμε δηλαδή σε ένα διαφορετικό τρόπο κλαδέματος, το οποίο θα το εφαρμόσουμε στο δέντρο που θα πάμε τώρα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μιχάλη τον Κοκκίνη από την Κριτσά, παλιό καλλιεργητή, ο οποίος έχει στηριχτεί όχι απλά μόνο στα βιώματά του από την καλλιεργία της ελιάς, αλλά έχει δεχτεί και κάποια εκπαίδευση από ό,τι μας έχει πει. Θα ακούσουμε λοιπόν και κάποιες άλλες απόψεις. Κύριε Μιχάλη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου εδώ. Και εγώ. Είναι πολύτιμο να μαθαίνουμε από τους παλιούς. Σωστό. Και από τους τεχνικούς, τους ειδικούς, τους γεωπόνους, αλλά πάντα πρέπει να τα μπολιάζουμε με την παλιά γνώση, την παλιά σοφία και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Ο καθένας που θα δει το βίντεο να μπορέσει να τα σκεφτεί όλα αυτά. Καταρχήν θέλω να μας πεις τη γνώμη σου εσύ, κάμε σε ένα σχόλιο σε αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Δηλαδή και το βαρύ κλάδεμα που κάναμε και το άλλους τρόπους κλαδέματος. Κάνε μας λοιπόν τα δικά σου σχόλια πάνω σε αυτό το κομμάτι και μετά να δούμε και την παρέμβαση που θα κάνουμε σε αυτό εδώ το δέντρο με τη δικιά σου. Ο σκοπός για να κλαδέψουμε μια ελιά είναι δύο. Ο ένας να την αναγκάσουμε να καρποφορήσει και ο δεύτερος να μπορούμε να ραδίσουμε τις ελιές. Αυτά είναι βασικά στοιχεία. Ωραία. Από εκεί πέρα διαμορφώνεται το δέντρο αναλόγως και τις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε περιοχή κατά κανόνα. Ωραία. Μπορεί δηλαδή ένα κλάδεμα που γίνεται στην Ιταλία που είναι το κλίμα διαφορετικό να γίνεται και στο Καβούσι που είναι ξεροθερμικό. Βέβαια. Αυτό εκτίθεται στον καύσωνα του Ιούλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μαζέψουμε για να διευκολύνουμε και τη βλάστηση και τη συλλογή. Ναι. Να μην το αφήσουμε εκτεθειμένο όσο μπορούμε τον καύσωνα από τη μέση. Να βγάλουμε τα ξερά ξύλα και τα αυτά όλα αυτές να γίνονται τα κοψίματα να εφάπτονται στον κορμό απάνω για να αποφύγουμε μολύσεις και ξέρω εγώ και σάπιση δηλαδή να είναι επικλινή η τομή και να είναι σύριζα με το αυτό μέσα να μείνω γιατί έχω δει και φύγουν τόσα κομμάτια αυτά πάνω τα οποία αυτά περισσεύουν ας πούμε ναι, αυτά ναι. Με τον καιρό άρχισε να εισάπησε. Σωστά. Αυτοί είναι οι γενικοί κανόνες. Να το αναγκάσουμε να παράγει σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μπορούμε να κάνουμε τη συλλογή με λιγότερο κόστος. Ωραία. Εδώ τώρα, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το δέντρο? Εγώ αν το έκανα αυτό το δέντρο όπως θα κάνω το άλλο τώρα που νοείται, θα του έκανα μια άλλη φιλοσοφία. Ναι. Θα μάζευα αυτά τα εξωτερικά που φεύγουν από έξω, απαγορεύεται οι κλόνοι που πάνε προς τα κάτω να κόβονται. Αν κόψει τον κλόνο τον πλάγιο δεν ξαναγίνεται, μόνο πάει απάνω. Αυτός είναι ο κανόνας. Ωραία. Εμείς λοιπόν πρέπει να αφαιρέσουμε τους ψηλούς και να αφήσουμε τους κάτω που είναι πιο εύκολο να ραβδιστούν και πιο παραγωγικοί. Αυτοί είναι κανόνες που είναι απαράβατοι. Εδώ βέβαια έχουμε ξεκινήσει από το μηδέν. Δηλαδή ήταν η ελιά όπως ήταν. Εδώ δεν ήμουν. Και την κατεβάσαμε λοιπόν στο μηδέν. Άρα λοιπόν. Στο μηδέν χάσαμε... είναι η επόμενη. Όχι το αυτή. Ναι, ναι, σωστά. Όχι το μηδέν. Ναι, μα εδώ ήμουν. Αυτή είναι μια ήπια. Ναι. Που μιλάμε. Πάμε να δούμε και το άγριο. Εγώ δεν ξέρω τι ήταν. Δεν ξέρω. Ποια ήπια είναι, ποια δεν είναι. Η άλλη έμεινε μισή. Ναι, κύριε Κοκκίνη. Νομίζω ότι έπρεπε να φύγουν από εκεί. Ορισμένα αυτά που είναι άρρωστα. Κλονάρια, να δείξει λίγο στις αυτοπλές. Μπορείτε να πλησιάσετε. Μπορούμε, να. Αυτά τα πράγματα έπρεπε αυτό να φύγει από εδώ. Ακόμη και αν κάνει παραγωγή και αν πέσει χιονιά, αν κάνει να σπάσει αυτό το πράγμα. Εννοείται το μακρύ που πάει πέρα. Από εδώ. Ναι, ναι. Άλλα άρρωστα. Πρέπει να φύγουν. Αυτά. Αυτό είναι άρρωστο. Τα έπρεπε να είναι με πιο μελετημένη δουλειά. Αυτό εδώ λέτε, αυτό εδώ. Αυτά ορισμένα πράγματα ναι. Δεν είναι δηλαδή τίποτα το που δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Αυτό τώρα. Αυτό το κλαδί πάει μόνο του πέρα. Ή αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μπορούν να έχουν... Είναι ορισμένοι οι κανόνες από...
δεν μπορεί να ξεφεύγεις, δηλαδή ουσιαστικά από αυτή την... Σε αυτό το δέντρο κάναμε ένα πείραμα, ας πούμε. Ήταν το δέντρο, είχε πετάξει πολλά λέμαργα, χρειαζόταν κάποια επέμβαση και για λόγους εκπαίδευσης είπαμε αυτό το δέντρο να το κάνουμε ένα πολύ βαρύ κλάδεμα για να μπορέσει, ας πούμε, να γεννηθεί από την αρχή και να το διαχειριστούμε μετά αργότερα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα νέο ξεκίνημα για το δέντρο. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο ξεκίνημα, το οποίο βέβαια δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Έχουμε αφαιρέσει εδώ πάρα πολύ ξύλο. Και επίσης, αν μπορούμε να παρατηρήσουμε, και σε αυτό το δέντρο έχει γίνει κλάδεμα κάποια στιγμή, εδώ, έχει αρρωθεί. Δεν έχει γίνει κλάδεμα, έχουν κόψει ορισμένα που τις πείραζαν και δεν μπορούσαν να το ραβδίσουν. Ναι. Δεν έχει γίνει συστηματικό κλάδεμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάθε χρόνο πρέπει να κόβουμε, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το δέντρο πέρυσι έδωσε κάποιο καρπό. Οπότε σε μια δεύτερη φάση φέτος μπορούμε να κόψουμε τα λέμαργα, τα πιο ψηλά, αυτά που δεν φτάνουμε. Εδώ δηλαδή αυτή είναι μια μέση κατάσταση, όπου δεν φτάνουμε στο... Δεν ξεκινάμε από το σημείο 0, ούτε πάλι ξεκινάμε από το σημείο 1, αλλά είμαστε, ας πούμε, στο 5. Εδώ κάναμε μια αρχική παρέμβαση, καθαρίσαμε το εσωτερικό για να αερευτεί το δέντρο, αφαιρέσαμε ξύλο που δεν χρειαζόταν, με αποτέλεσμα να βλέπουμε, ζωηρούς βλαστούς παντού. Βέβαια το δέντρο συνεχίζει να έχει ανάγκη κλαδέματος. Παράδειγμα, ας πούμε αυτά που τρέχουν προς τα πάνω. Αυτό εδώ που τρέχει προς τα πάνω και παίρνει τη δύναμη από τα χαμηλά κρονάρια. Αυτό εδώ θα πρέπει να το κόψουμε σε αυτό εδώ το σημείο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα χαμηλά κρονάρια. Πολλές φορές όμως δεν το κάνουμε αυτό και πολλοί αγρότες σκέφτονται να πάρουμε τον καρπό το φετινό και όταν έχει φορτωθεί το κλονάρι να το κόψουμε. Είναι και αυτή μια άποψη που δεν πρέπει να την καταδικάσουμε. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε σε κάθε περιοχή που υπάρχει το ίδιο πράγμα. Απαγορεύεται να το αδειάζουμε από μέσα λόγω των συνθήκων που επικρατούν επαπέρα, διότι έχουμε ψηλές θερμοκρασίες. Να μην κόβουμε τους πλαγίους κλόνους ποτέ, μόνο να τις μαζέψουμε. Μήπως κάνει χιονιά, μήπως κάνει, ξέρω εγώ, να σπάσουν, ξέρω εγώ. Και να κόβονται οι κοπές, όπως είπαμε, ΣΥΡΙΖΑ, να μην κάθεται νερό απάνω, να μείνει, ξέρω, ξύλο, να μην μείνει αυτό, ξέρω εγώ. Και όταν το αρχινά να φουντώνει και, ξέρω εγώ, να αραιώσουμε από μέσα τα κλαδιά, ξέρω εγώ, ώστε να αερίζεται όσο είναι, χρειάζεται για να αερίζεται, όχι να εκτίθεται στον ήλιο, όσο χρειάζεται να αερίζεται και να διευκολύνει και τη συλλογή. Αυτοί είναι οι κανόνες που είναι απαράβατοι. Δεν είναι πολύ η φιλοσοφία, αλλά είναι απαραίτητα αυτά τα πράγματα να εφαρμόζονται. Πάμε να δούμε στην πράξη. Πρέπει να μαζέψουμε τα εξωτερικά, να κόψουμε τα αυτά όσα χρειάζονται, να το φέρουμε δηλαδή σε ένα πράγμα, μια ομπρέλα, το πούμε, στην καθομιλουμένη, ώστε να έχει αυτά που χρειάζονται για να καρποφορήσει και να μην κινδυνεύει από άλλες αυτές μέσα. Δηλαδή. Ωραία, σε αυτό το δέντρο τώρα. Κόβουμε αυτό από εδώ.
αναγκαστήκαμε και σε αυτό το δέντρο να κόψουμε αρκετά προκειμένου να το μαζέψουμε. Όσα χρειαζόταν να κόψουμε. Ναι, για προκειμένου να το μαζέψουμε, ας πούμε. Ναι, όσα χρειαζόταν. Δεν μπορούμε να μην κόψουμε καθόλου, διότι δεν νοείται να κάνουμε επέμβαση. Έτσι λοιπόν. Άμα δεν βγάζει το σκουλικό δίτη τελείως, τι θα τον κάνει, να κάνει την εγχείρηση. Μια διαφορά με το άλλο κλάδεμα είναι ότι έχετε αφήσει από ό,τι βλέπω ενδιάμεσα κλαδιά. Ναι, αφού είπαμε ότι πρέπει να έχουμε μια προστασία. Για λόγους προστασίας λοιπόν πρώτον και δεύτερον για να μην... Και να καρποφορήσουν και πιο γρήγορα. Να καρποφορήσουν, να κρατήσουν δηλαδή, να έχουμε κάποια απόδοση τον επόμενο χρόνο. Γιατί ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε. Και για να μην πεταχτούν πολλά λέμαργα. Για να μην δώσουμε πολλοί αυτοί να φύγουν λέμαργα όλα. Ναι, να μην φύγουν πολλά λέμαργα από τον κορμό του δέντρου, να αναγκαστούμε να κάνουμε με ψιλοκλάδεμα πάρα πολύ. Να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο. Θα φέρουν χάσει άρα και τα χαμηλά. Ωραία, 2-3 κόψαμε το ψαλί, δεν είναι σπουδαίο. Αυτό εδώ. Ναι, μια κοπή από όπου ξεκινάει η βλάστηση. Ή αυτό κόψω από την κάτω μεριά. Κόψω από εδώ. Ναι. Και αφήσω αυτό. Ναι, αυτό. Και κόψω το άλλο, είναι το σπασμένο. Αυτή δεν την αφήνεις δηλαδή. Όχι, κόψω από κι αψούπα. Κόψω από εκεί που τελειώνει, ναι, γάλτσονα. Κόψω από εκεί που ξεκινούν τα βλαστάρια τα όρθια. Εδώ, εδώ, μπροστά, ακόμα. Θα δείτε ότι αυτό θα έχει το χρόνο, Ελιές. Αυτό θέλει 5 χρόνια. Διότι σκοπός είναι και το κέρδος. Σε κάθε δουλειά είναι το κέρδος. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άρα μου είπατε, συμφωνείτε? Είπα και προηγουμένως ότι αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αρκετές αφαιρέσεις. Μα πρέπει να αφαιρέσουμε ορισμένα τα οποία είναι άρρωστα, αλλά δεν χρειάζονται άλλα αυτά. Ο λόγος είναι ότι κάποια κλονάδια που τα είδαμε και προηγουμένως, εγώ προσωπικά δηλαδή ορισμένα κομμάτια θα τα αφαιρούσα επίσης. Όχι, του χρόνου που θα κάνουμε τις ελιές. Επειδή πηγαίνανε προς τα πάνω, αναγκαστήκαμε να τα κόψουμε και να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ναι, λίγο. Όμως αυτό δεν το κάνουμε συνέχεια, δεν το κάνουμε συνέχεια αυτό. Έτσι, αυτά τα κλαδέματα είναι κλαδέματα που λίγο πολύ ξαναξεκινάμε το δέντρο.
Εμά σκοπό μα είναι να έχουμε παραγωγή. Ναι, ναι. Δεν είναι ο σκοπό μα να το έχουμε, να και το βλέπουμε. Την επόμενη χρονιά θα κάνουμε πάλι παρεμβάσει. Ο Μανώλης εννοεί ότι ίσω είναι λιγότερο κλάδεμα θέλει σαν κλάδευτή. Αυτό θέλει περισσότερη εργασία. Θέλει πιο πολύ για σένα. Πιο πολύ εργασία θέλει αυτό παρά το άλλο. Διότι έχει ψηλό δουλειά μέσα, ψηλό αυτά. Mm-hmm. Ενώ το άλλο είναι 4-5 κλόνε, κόβει και τελειώσαμε. Ναι, βέβαια. Αυτό ναι. Όχι, σαν αλλά, εργασία κοιτάξε, είναι. Ότι αυτό δεν εκτίθεται στον ήλιο μέσα. Δεν έχει αυτή. Και του χρόνου που θα κάνει η Ελιέσα, που θα βγουν και καινούργια αυτά μέσα, εκ των πραγμάτων την επομένη πρέπει να φύγουν ορισμένα λέμαργα που θα βγουν από μέσα. Και στα άλλα θα βγουν. Το κομμάτι που δουλεύουμε δηλαδή είναι να μην το αφήνουμε το ακάλυπτο το δέντρο στο καλοκαίρι. Δύο είναι οι παράγοντες. Ο ένας να έχουμε παραγωγή και ο δεύτερος να είναι συλλογή πιο εύκολη. Αυτά λοιπόν κατά τη δική μου λογική συνδυάζονται με αυτόν τον τύπο. Και τις καιρικές συνθήκες που επακολουθούν. Το πότισμα τώρα πώς θα ακολουθήσει. Το πότισμα... Γιατί όλο ένα δέντρο που κόβεται χρειάζεται πιο πολύ πότισμα από κάποιο όχι, άλλο. Όχι, όχι. Αφού αφαιρούμε στόματα από πάνω, δηλαδή που τρέφεται, δεν έχει τόση μια απέτηση. Έχει λιγότερες απαιτήσεις. Έχει λιγότερες απαιτήσεις. Για αυτά που θα καρποφορήσουν τα υπόλοιπα, συνήθως θέλουν ένα πότισμα γερό πρώτης ανθίσεως. Ώστε να έχει τη δύναμη να ανθίσει. Απριλιά, τώρα βλέπω ανθισμένο να είναι. Δεν είναι, τώρα αρχίζουν. Μπουμπούκια, ας πούμε, ναι. Αρχίζουν να ανοίγουν. Και μετά, άμα γίνουν σαν τα σκάγια, πιο περίπου, ξανά, και καλό είναι στο ενδιάμεσο μετά να γίνει κάποια στάση ώστε να μην αποφεληθεί ο δάκος. Προτού με στώσει το κουκούτσι μέσα να το τρυπήσει. Είναι ο δάκος εδώ, ναι. Παντού υπάρχει. Παντού υπάρχει εκεί μέσα. Εγώ νομίζω ότι... Ωραία, ωραία, εντάξει, ήταν πολύ χρήσιμη, πολύ, και πολύ ωραία, πολύ χρήσιμη παρουσία του κ. Μιχάλη και συζήτηση και σε εγώ είμαι, είμαι αντισυμβατικός άνθρωπος, διαφωνώ με πολλούς. Και σε πολλούς είμαι φανατικός φίλος και σε άλλους φανατικός εχθρός. Στα μαθήματα που τώρα ουσιαστικά... Γιατί είσαι άμα του πω τώρα δεν συμφωνώ με αυτό που κάνεις, νομίζω ότι τον εμειώνεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να συμφωνούμε. Δημοκρατία, συμφωνούμε και διαφωνούμε. Εμείς κάναμε διάφορα κλαδέματα για να μπορούμε να έχουμε από διαφορετικούς κλαδευτές και διαφορετικούς τρόπους που το δέντρο θα αναπτυχθεί. Άμα πω ότι έχω κλαδέψει 5.000 ελιές, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή. Όχι, δεν θα είναι υπερβολή. Διότι είμαι 17 χρονών και ήρθα από την Ιταλία τότε και από τότε μπέρδεψα αυτά τα μέσα. Και τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα γιατί δεν υπήρχαν τα κοφτικά. Ίσως ήταν πιο εύκολα. Όχι. Γιατί πήγαινες με ηρεμία. Έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι στο δέντρο δεν βάζει κοπτικό. Πας με το χέρι το κλάδεμα. Αυτό ήταν τότε σαν που ήρθαν από εκεί. Πιστεύαν οι ντόπιοι δικοί μας ότι δεν χρειάζεται το πριόνι λέει διότι κάνει τσέι την πληγή. Αυτό αποδείχθηκε στην πορεία ότι ήταν φούσκα. Δεν είναι. Το κοφτικό ήρθε και έδωσε πολλή εργασία και με λιγότερο κόπο. Διότι με τα, ξέρεις, τα τσεκούρια αυτά τις αυτές που είχαμε βαστούσαμε 2-3, που είχαν δέντρα που είχαν 50 χρόνια τα κλαδέψουν τόσους κορμούς, να κάτσεις να τσεκώνεις αυτό το πράγμα, σε εξεθέωνε. Ενώ αυτό το βάζεις 5 λεφτά τελειώσαμε. Να. Και δεν παρουσιάστηκε μετά στην πορεία όντως ότι έκανε ζημιά αυτό το πράγμα. Δεν έδειξε αυτό το πράγμα που... Καλά, αυτά και αναδανάρια είναι λεπτομέρειες, τα οποία ναι, μένουν, αλλά δεν είναι και τόσο αυτή και η ώρα δεν το επιτρέπει. Το υποσχέθηκα πως ήθελα να το κάνω. Ναι. Να έρθω. Και είναι και ο αγαπημένος μου έγγονας. Του λέω πότε, πότε και πού είχε καμιά αυτή, αλλά με συμπαθάς. Okay. Ωραία, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν τώρα εδώ με το να δούμε για την Ελιά κατ' οπτική τα άποψη, πώς είναι αυτό εδώ. Και να μείνει ένα τρίποτα μόνιμο εδώ πέρα, γιατί τώρα είδες ζορίστηκε να φτάσει κάπου, ίσως δεν έκοβε ακριβώς. Όχι, το τρίποτα χρειάζεται το τρίποτα. Το είπα ότι πολλές φορές αναγκάζεσαι να κόψεις κάποιο σημείο που δεν είναι το σωστό, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να κάνεις αυτό. Κύριε Μανώλη. Να είσαι καλά κύριε Μιχάλη, να είσαι καλά. Αυτά θα τα δουν και όσοι δουν το βίντεο, ήταν χρήσιμα, γι' αυτό το κάνουμε.
και για όλους αυτούς που είπα, θέλουν να ασχοληθούν. Είπα 50-20 φορές, το είπα και το γίνομαι βαρετός. Ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε με λίγο, με λίγη εργασία. Να βγάλαμε περισσότερο καρπό, κέρδος με λιγότερη εργασία. Αυτό το δέντρο υπολογίζετε εσείς του χρόνου να δώσει καρπό. Του χρόνου θα κάνει η Ελιάς αυτό. Άμα θέλετε να βάλουμε στοίχημα. Θα είμαστε εδώ, θα το δούμε. Θα βάλουμε στοίχημα και αυτό τώρα δεν το λέω για λόγους εγωισμού και θα σημαδέψει και τα άλλα, πότε θα κάνουμε. Βλέπετε ότι τα κρουνάρια είναι κομμένα όλα από εκεί που ξεκινάει, ότι δεν έχουν μείνει προεξοχές να κάνουν αυτές. Είναι δηλαδή, δεν είναι τόσο να δύσκολα τα πράγματα, αλλά είναι να έχεις κάποιο συνήθειο, κάποιο αυτό. Τώρα τα δέντρα αυτά που είδατε κομμένα, που ήταν πριν 2 χρόνια από το βαθύκορμα, έχουν αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα. Θα πρέπει να κοπούνε φέτος? Όχι. Να αφαιρεθούνε από μέσα? Όχι. Του χρόνου, για αυτή την ελιά τώρα που βλέπουμε, ναι, που είναι αυτή, του χρόνου μετά το ράβδισμα, θα αραιωθεί από μέσα αυτή τα περίσσα, ναι, και από αυτή ότι δείχνουν ότι πρέπει να φύγουν. Από τη δικιά σας την ελιά. Που θα έχει λίγη αυτή, αλλά αν προκύψει και γίνει πυκνό το αυτό μέσα, είναι. Του χρόνου αυτή την ελιά θα τη κόψετε ακόμα λίγο παραπάνω, θα κάνα χοντρό κομμάτι ή θα το μπορώ τα ό,τι πετάξει? Αυτό του χρόνου, ναι. Όχι. Αυτή τώρα θέλει 5 χρόνια πάλι. Εκεί το βλέπετε. Λοιπόν, αυτή δεν την περάσουμε για 5 χρόνια. Την δούμε πώς θα έχει. Μόνο από μέσα, αν έχει πολλά, όπως είναι τα γένια και έχει μαζέψει μέσα και δυσκολεύει την κατάσταση, δεν βγουν αυτά τα πράγματα από μέσα. Αυτή θέλει 5 χρόνια και είναι. Διότι δεν την περιορίζει σε καμιλό σημείο που να τη δώσει αυτή να φύγει. Να συζητάει για κλάδεμα. Λένε ότι όταν κλαδεύουν το χωράφι σου, καλύτερα να φεύγει. Ναι, αυτό ξέρετε, έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο το λυπάται. Ναι. Και σου λέει, μα δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό εσύ. Ναι, ναι. Μα όταν με παρεμβαίνεις και με φέρει για να στο φτιάξω και μετά μου παρεμβαίνεις εσύ και μου λες, μα δεν πρέπει να το κάνεις έτσι. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει και τίποτα, πρέπει να σκοτάω εγώ. Mm. Είναι η καλύτερη λύση, αυτή είναι μετά. Εντάξει. Υπάρχει η αίσθηση λοιπόν ότι πολλά δέντρα πρέπει να τα κόψει από εδώ και μετά. Όταν αυτό το πράγμα είναι απαραίτητο. Ναι. Άρα υπάρχει αυτό. Μα είναι απαραίτητο. Άμα είναι ξερό, ναι, και είναι άρρωστο, ναι, και είναι ξερό, αυτή, ναι, ναι, ναι. Αν είναι όμως σε μια τέτοια κατάσταση. Εγώ. Τώρα αυτά εσείς δεν τα φαίνατε κάτω να κοπούν από τη, στο ύψος της ρίζας, ποτέ? Εγώ αν ερχόμουν, που δεν κάνω τέτοιες δουλειές τώρα, το είπα γιατί δεν έχω δουλειές, αν ερχόμουν θα τα έκανα όλα το ίδιο, όπως είναι αυτό. Η εμπειρία μου, οι αυτές μου αυτοί με έχουν διδάξει ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχεις αυτά τα δύο, να έχεις και παραγωγή και εργατικά λιγότερα.